Στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, οι εξελίξεις διαμόρφωσαν μια τελείως διαφορετική εργασιακή πραγματικότητα με την εδραίωση της τηλεργασίας. Στην αρχή, με το πρόσχημα της προστασίας της υγείας μας, είχε πολύ γρήγορα στο σύνολο των εργαζομένων η μορφή αυτή εργασίας. Σε όλους μας φάνταζε ως κάτι προσωρινό και σε συνδυασμό με το χαμηλό όγκο εργαζομένων είδαμε απότομα να επεκτείνονται υπερορίες ή και να σπάει ο εργάσιμος χρόνος μέσα στην ημέρα για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή. Με το ανοιγόκλημα μιας σειράς κλάδων της οικονομίας, όπου οι συνάνθρωποι μας πάλευαν να επιβιώσουν, ενισχυόταν όλο και πιο πολύ το αίσθημα υπεράσπισης της τηλεργασίας, καθώς όλοι σκεφτόταν το αναμενόμενο ότι εμείς μπορούμε να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και να μην πληρώνει ο μισθός μας, ή αφού δεν έχουμε κράτος να φροντίσει για την υγεία μας, το κάνω σπίτι μου. Όλα αυτά όμως και μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη, ξεκίνησαν οι πρώτοι τριγμοί στην ευέλιξη αυτή. Γιατί οι εταιρείες με τις εμπλοκές του κράτους έστειναν πάμφινα τις εταιρείες τους στα σπίτια των εργαζομένων. Μεγάλα τηλεφωνικά κέντρα παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης, όπως η Teleperformance, προχώρησε σε μειώσεις μισθών για τον τηλεργαζόμενο. Ακόμα έκαναν προσπάθειες να εγκαταστήσουν κάμερες παρακολούθησης, όπως τη Vodafone. Οι μεγάλες πλατφόρμες διανομής έχουν την ιδιομορφία να συνδυάζουν το κομμάτι της εκμετάλλευσης των εργαζομένων στο κομμάτι της διανομής και το κομμάτι πληροφορικάριο και μεγάλο όγκο εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης που στελεχώνουν τις υπηρεσίες διανομής των εμπορευμάτων. Δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν όλες τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, έχοντας διδαχθεί πάρα πολύ καλά από τις μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, Vodafone, OTE κτλ. Έτσι λοιπόν η eFood μέσα στην πανδημία φρόντισε να διατηρήσει και να αναβαθμίσει το προγραμματιστικό της το κομμάτι τόσο όσο για να μην αυξάνεται το κόστος της. Λίγοι προγραμματιστές δηλαδή που τα κάνουν όλα και συμφέρουν, χρήση έτοιμων εργαλείων από την delivery hero και όλο το υπόλοιπο βάρος το έριξε στην ανάπτυξη των βασικών τηλεφωνικών της κέντρων, γενικής εξυπηρέτησης, data entry και dispatching. Εφάρμοσε σύστημα αυτόματης αποδοχής των κλήσεων, εργαλείο το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα σε περίοδους φόρτους να μειώνουν το χρόνο αυτόματης απάτησης, γεγονός το οποίο με το αναγκαίο μόνο προσωπικό ιδιωτικοποιεί ακόμα περισσότερο τη συγκεκριμένη δουλειά. Ανέπτυξε πλήρε σύστημα αξιολογήσεων, εφαρμογή ψηλών στόχων ημερήσια διευθέτηση εργασία, εφαρμογή ανταγωνιστικών πόνους παραγωγικότητα, Playbox για τις αξιολογήσεις των κλήσεων, όπου ο τηλεφωνητής δεν αξιολογείται μόνο αν έφερε εις πέρας το αντικείμενο εργασίας του, αλλά για τον τόνο της φωνής του, την ψυχραιμία του, το λεξιλόγιο του και άλλα. Η ιδιαίτερη σημασία είναι ότι πλέον όλο αυτό το σύστημα αξιολόγησης είναι απευθείας ανατεθειμένο από το HR και άρα χρησιμοποιείται ως δικαιολογία πωλήσεων και περισσότερης πίεσης προς τους εργαζόμενους. Ελαστικές σχέσεις εργασίας με 5ωρους και 6ωρους για να καλύπτει τις απογευματινές κυλιόμενες βραδινές βάρδιες που είναι και το top της. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι είναι ορομίστοι. Προσλαμβάνει μεγάλο αριθμό που δεν ζει στην Αθήνα πλέον, άρα υπάρχουν συνάδελφοι που δεν θα γνωρίσουν ποτέ το φυσικό χώρο εργασίας, τους συναδέλφους τους, είναι μόνιμα απομονωμένοι σπίτι τους. Εφαρμόζει υβριδικό μοντέλο εργασίας για τους εργαζόμενους στην Αθήνα, μία φορά την εβδομάδα από κοντά και το υπόλοιπο τηλεργασία. Και στις δύο περιπτώσεις, ο εργαζόμενος νιώθει ξένο το φυσικό χώρο εργασίας. Παραμένει απομονωμένος, δεν γνωρίζονται οι εργαζόμενοι μεταξύ τους για να δείξουν σχέσεις συναδελφικότητας ή συνδικαλιστικής δράσης. Το μισθολογικό κομμάτι είναι πολύ χαμηλό, κινείται λίγο παραπάνω από το βασικό. Αδιάλακτη για αυξήσεις στους μισθούς, προσπαθεί να καλύψει την ανάγκη των εργαζομένων, ανάγκη που αποτυπώνεται σε κάθε κουβέντα με συνάδελφο, meetings, ερωτηματολόγια που η ίδια η εταιρεία διακινεί, με πόνους παραγωγικότητας για να ξεζουμίσει περισσότερο και να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των συναδέλφων και τη διάσπασή τους. Ο συνδυασμός λοιπόν χαμηλών μισθών, εντατικοποίησης της δουλειάς, έχουν οδηγήσει σε συνεχείς παραιτήσεις εργαζομένων. Μάλιστα, όπως παραιτείται, δεν καλύπτεται ούτε στο μισό με νέες προσλήψεις. Αυτό είναι κάτι που με μία επιπόλαια ματιά μπορεί κάποιος να απαντήσει ότι δεν τους νοιάζει. Ίσα ίσα που η παραίτηση εργαζομένων πολυετία τους βοηθά να ξεπερδεύουν από μεγάλα κόστη, ανοίγει το δρόμο στο να πληρώνεται από συναδέλφους με ελαστικές σχέσεις εργασίας part-timers ή μόνιμα τηλεργαζόμενους, ή ακόμα και η συνεχή συναλλαγή εργαζομένων τους διευκολύνει, γιατί δεν μπορεί κάποιος να αναπτύξει τέτοια σκέψη και δράση για να παλέψει για συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Όσον αφορά τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στον χώρο, είναι εξ ολοκλήρου ευθύνη του τηλεργαζόμενου. Στον χώρο εργασίας είναι ανύπαρκτα, γιατρός εργασίας δεν υπάρχει σε καθημερινή βάση στο γραφείο.
σε περίπτωση κρουσμάτων, γιατί καλώς ή κακώς πανδημία είναι ακόμα εδώ, απλώς απομονώνουν για μία εβδομάδα την ομάδα που εμφανίστηκε το κρούσμα, εννοείται συνεχίζοντας να δουλεύουν από το σπίτι τους. Δεν υπάρχει χώρος με παράθυρα για την ανανέωση του χώρου, αλλά εσωτερικός εξαερισμός που βοηθά στην εξάπλωση όσεων. Δεν υπάρχει κατάλληλος φωτισμός για εργασίες υπολογιστή. Δεν υπάρχουν υποπόδια. Η εταιρεία έχει ξυλώσει τους σταθερούς υπολογιστές, συνεπώς δεν έχουμε δύο οθόνες τοποθετημένες στο ίδιο ύψος εργασίας. Ακόμα και οι οθόνες που χρησιμοποιούνται δεν έχουν καλή ανάλυση. Επίσης, τα ακουστικά που παρέχονται δεν πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές, κάλυψη αυτιών από μόνο στο ρήβο έντασης, κάτι το οποίο εντείνει το πρόβλημα πονοκεφάλων που είναι απόρρια της φύσης της δουλειάς. Ιδιαίτερο ρόλο τέλος είναι η μη συχνή αποδέσμευση από τις οθόνες και τα ακουστικά, δηλαδή το ότι αρνούνται να αυξήσουν τα διαλύματα, και αυτό έχει συμβάλει να εντείνονται μυοσκελετικά προβλήματα και προβλήματα όρασης στους εργαζόμενους. Όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκα είναι ο σκελετός εργασίας σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι food, vaults, groups, με τις όποιες διαφοροποιήσεις που μπορεί να υπάρχουν. Η κάθε μια τους μπροστά στον ανταγωνισμό τους χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία, δοκιμάζει πρώτα η μία και μετά συνεχίζει η άλλη ανάλογα και τις αντιδράσεις των εργαζομένων. Από την πρώτη στιγμή δημιουργία του επιχειρησιακού σωματείου, όλα αυτά τα έχουμε αναδείξει. Ωστόσο, επειδή η θέση ενός σωματείου δεν είναι η περιγραφή μιας κατάστασης, αλλά πρέπει να είναι οργανωτής αντιπίθεση στην εργοδοτική ασυδοσία, η διεκδίκηση όλων των όρων εργασίας. Επειδή λοιπόν θα πρέπει να διαφυλάξουμε όλο αυτό το σύνολο, ως επιχειρησιακό σωματείο με την ενεργή δράση των μελών μας, έχουμε διαμορφώσει ένα σχέδιο επιχειρησιακή σύμβαση. Ο στόχος μας λοιπόν πρέπει να είναι όλο και πιο πολλοί συνάδελφοι να οργανωθούν στο σωματείο και να αγωνιστούμε για την υπογραφή της. Επίσης, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να συνειδητοποιήσει πιο πλατιά ότι μόνο η συλλογική διεκδίκηση μπορεί να δώσει καρπούς, να τσακίσουμε στην πράξη την ατομική διαπραγμάτευση και διαβίωση, είτε σε ένα χώρο δουλειάς, είτε συνολικά στην κοινωνία. Γιατί η πολιτική που τσακίζει μισθούς, εργασιακά δικαιώματα, είναι η ίδια που εφαρμόζει την πράσινη ανάπτυξη και τρέχει και δεν φτάνει εργαζόμενοι στο μη του κόψει το ρεύμα ή να μην του πάρουν το σπίτι. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν και η αποτροπή διακοπή ρεύματος σε μονογονεϊκή οικογένεια στην Υφού, κατόπιν της κινητοποίησης του λαού του Ηρακλείου, συναδέλφων, του επιχειρησιακού και του κλαδικού συνδικάτου, για να αποτραπεί αυτό. Δεν είδαμε καμία φλέσπια χνηφού να αυξήσει τους μισθούς μας για να μην φτάνουμε σε αδυναμία πληρωμής ή εξασφάλιση των βασικών μας αναγκών. Συνεπώς, χρειάζεται όλοι μαζί με παγρύπνηση, αγωνιστικό πυρετό να οργανώσουμε τον αγώνα μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς και γειτονιά.